Θέλω να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνέντευξη λέγοντάς μας τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή σας με το θέμα του κορονοϊού. Βλέπουμε ότι γίνονται συνεχώς έλεγχοι και θέλουμε να μας δώσετε την εικόνα που υπάρχει για τη Βόρεια Κοινουρία. Είμαστε σε εγρήγορση. Όπως σωστά αναφέρατε, διεξάγουμε εντατικά και σε όλες μας τις κοινότητες τεστ για τον κορονοϊό και να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον ΕΟΔΗ για την προσφορά του και για την άμεση ανταπόκριση του όσες φορές χρειαστήκαμε. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι ότι μέσα στην εβδομάδα κάναμε στο γενικό πληθυσμό, τόσο στο κέντρο υγείας όσο και στην κοινότητα του Παραλίου Άστρους, περίπου στα 240 μοριακά τεστ. Όλα πήγαν καλά. Απλά είχαμε μια εξέλιξη σε σχέση με έναν υπάλληλο του Δήμου μας, ο οποίος μας ενημέρωσε την Κυριακή το βράδυ ότι η σύζυγός του ήταν θετική σε ένα τεστ που είχε υποβληθεί. Δώσαμε οδηγίες να μην έρθει στην εργασία, να κάνει και ο ίδιος τεστ. Την περασμένη Τρίτη διαγνώστηκε αυτός θετικός και εμείς άμεσα ανταποκριθήκαμε και συγκεντρώσαμε όλους τους υπαλλήλους οι οποίοι ήταν στο τμήμα καθαριότητας. Κάναμε rapid test, όλα ήταν αρνητικά. Κάναμε γύρω στα 33 τεστ, τα οποία ήταν όπως είπα και πριν όλα αρνητικά. Και τώρα ακολουθούμε όλες τις οδηγίες που μας έχουν δώσει οι ειδικοί του ΕΟΔΗ, προκειμένου το επόμενο διάστημα να υπάρξει επαναληπτικό για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παράλληλα, έγιναν απολυμάνσεις σε όλα τα οχήματα του Δήμου μας. Έγινε απολυμάνηση σε όλα τα κτίρια τα δημοτικά. Κάτι το οποίο το κάνουμε κατά τα τακτά διαστήματα προληπτικά ούτως ή άλλως στο Δήμο μας. Απλά λόγω τώρα της εξέλιξης αυτής το κάνουμε πιο εντατικά, πιο συχνά. Κύριε Καμπύλη, επειδή μιλάμε για μια μικρή κοινωνία και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, θα ήθελα να μου πείτε και σαν δήμαρχος, αν έχετε εικόνα για την πορεία των κρουσμάτων που υπάρχουν στο δικό σας Δήμο, αν οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους, ποια είναι η πορεία των κρουσμάτων. Τα κρούσματα που είχαμε στο Δήμο μας, πέρα από αυτό του υπαλλήλου που σας ανέφερα πριν, η οποία και σε επικοινωνία που είμαστε δεν υπάρχουν προβλήματα στην υγεία. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα 3 κρούσματα, τα οποία και αυτά ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, είναι σε κατοικών περιορισμό για το διάστημα αυτό που απαιτείται. Δεν έχουμε έτσι βαριές περιπτώσεις, δηλαδή έντονα, δεν έχουν διαγωνιστεί σε κάποιο νοσοκομείο να έχουν έτσι έντονα προβλήματα υγείας. Και το κρούσμα που είχε εμφανιστεί πριν αρκετές μέρες, ένας γονέας ενός παιδιού που φοιτούσε τότε στο παιδικό σταθμό του Δήμου μας, είναι μια χαρά στην υγεία τους. Έχουν κάνει επαναληπτικά τεστ και όλα βαίνουν καλά. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ουσιαστικά από αυτά τα κρούσματα, τα 3-4 που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα στον παιδικό μας, που να αντιμετωπίσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και να χρειαστεί η διακομιδή τους ή νοσηλεία τους σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο κέντρο έτσι, φιλοξενίας ασθενών με COVID. Κύριε Καμπύλη, βλέπετε τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα και να κάνουν όλα όσα έχει ορίσει η κυβέρνηση, γιατί ζούμε και σε ένα δεύτερο, βιώνουμε ένα δεύτερο lockdown, αλλά βλέπουμε ότι σε πολλές περιοχές οι πολίτες κυκλοφορούν. Στη δική σας περιοχή τι συμβαίνει? Βιώνουμε ένα δεύτερο lockdown και σίγουρα αυτό είναι δύσκολο μέσα στο ίδιο έτος να υπάρχουν παρόμοιοι περιορισμοί, όχι τόσο αυστηροί βέβαια, όπως και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Σε γενικές γραμμές είμαι αρκετά ικανοποιημένος με την τήρηση των μέτρων. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες έτσι παρεκκλήσεις οι οποίες εντοπίζονται. Η αστυνομία προσπαθεί όσο μπορεί περισσότερο να επιβλέπει την τήρηση των μέτρων. Γενικότερα είμαστε ικανοποιημένοι και πιστεύουμε, ξέρετε, είμαστε και ένας Δήμος ο οποίος αυτή την περίοδο εκ των πραγμάτων αρκετός κόσμος είναι έξω, είναι στα αποκτήματά του, γιατί είναι και η περίοδος συγκομιδής των ελιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον κόσμο, δεν μπορεί ο κόσμος να περιοριστεί. Και σύμφωνα με τους περιορισμούς που υπάρχουν βάσει νομοθεσίας στο σπίτι του, όπως ήταν και το Μάρτιο και τον Απρίλιο, που ήταν γενικότερο το lockdown. Κύριε Σε Καμπύλη, γενικές γραμμές, όπως είπα και πριν. αναφερθήκατε και στο κομμάτι της συγκομιδής της ελιάς. Είστε ένας δήμος ο οποίος είναι αγροτικός δήμος, έχει δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό τον τομέα, με την ελαιοπαραγωγή. Έχουμε δει ότι εντοπίζονται προβλήματα στο κομμάτι στους εργάτες γης. Εκεί γίνονται τεστ. Πώς είναι η διαδικασία για να μπορέσετε να προστατεύσετε κι Εμείς, εσείς τους ανθρώπους? μιας και το αναφέρετε, το προηγούμενο διάστημα, πέρα από το τεστ που διενεργούμε με συνεργεία του ΕΟΔΗ σε διάφορα σημεία των κοινοτήτων, στις πλατείες κυρίως, όπου μπορεί να προσθέσουν όλοι οι πολίτες. Παράλληλα, τις μέρες που βρίσκονται εδώ πέρα, τα συνεργεία του ΕΟΔΗ γίνονται και σε όλες τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής μας, όλα τα ελαιοτριβεία. Βέβαια, αυτό σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου της επιχείρησης και αν είναι σύμφωνοι. Δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα έχουν εκτελεστεί τεστ στο 80-90% όλων των μονάδων αυτών που αναφέρεται. Και δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.
Άρα υπάρχει ένα σχετικό έλεγχο και εκεί, προκειμένου να έχετε Υπάρχει, μια εικόνα επειδή τη έχουμε κατάσταση. γενικότερα, επειδή έχουμε η εντεταλμένη σύμβουλο, η κυρία Κορδονούρη, η οποία έχει αναλάβει όλο αυτό το πρόγραμμα ω υπεύθυνη για την δημόσια υγεία γενικότερα, επιδιώκει και στοχεύει στο να γίνουν τεστ σε όλο το προσωπικό όλων των εν ενεργεία επιχειρήσεων, οι οποίε λειτουργούν κανονικά και ιδιαίτερα τα ελαιοτριβεία, μια και αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχει γίνει, νομίζω, με εξαίρεση ένα-δύο, τα οποία θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα, έχει γίνει σε όλα τα ελαιοτριβεία. Και ξέρετε, δεν γίνεται μόνο στους υπαλλήλους, γίνεται και στον κόσμο που επισκέπτεται τα ελαιοτριβεία, προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Οπότε εκτιμώ ότι έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μιλάμε για έναν αριθμό πάνω από 1.250 άτομα, τα οποία έχουν εξεταστεί από τη αμέσα Σεπτεμβρίου. Είχαμε ξεκινήσει με τους αθλητές, με τις ομάδες και υπάλληλοι του Δήμου. Και συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα γίνουν, δεν έχει ακόμα καθοριστεί η μέρα, θα γίνουν συγκοινότητα του ξεροπηγάδου που δεν έχει γίνει ακόμα και έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των κινητήρων και στον ορεινό όγκο αλλά κυρίως στο παιδινό που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της περιοχής μας. Κύριε Καμπύλη, πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα και να πάμε λίγο στη ΔΕΗΑ γιατί έχουμε νέο κανονισμό ίδρυυσης και θέλω να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Στη ΔΕΗΑ μας μετά από τέσσερα, συγγνώμη, μετά από, τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, μετά από 10 χρόνια λειτουργίας, περάσαμε σε μια νέα εποχή, έγινε μια οικονομοδοτική μελέτη και εδώ να δώσουμε συγχαρητήρια τόσο στην πρόεδρο, την κυρία Ναγκοστάκ, όσο και στους συνεργάτες μας, τους λογιστές, αλλά και στον διευθυντή της ΔΕΑ, τον κύριο Σακαλή. Έγινε μια πάρα πολύ περιστατωμένη οικονομοδοτική μελέτη, η οποία χρησιμοποίησε στοιχεία από το 2010, από την αρχή ουσιαστικά της λειτουργίας της ΔΕΑ του Δήμου μας, έως και το 2019. Έγινε μια πρόληψη σε βάθος πενταετίας. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία καταναλώσεων όλο αυτό το διάστημα και περάσαμε ουσιαστικά σε μια νέα εποχή όπου καταργήσαμε το ειδικό τέλος του 80%. Όπως θα γνωρίζουν κάποιοι από τους ακροατές μας, το ειδικό τέλος αυτό εφαρμόζεται όταν ιδρύεται μια ΔΕΗΑ και είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί προκειμένου να γίνουν κάποια έργα και κάποιες εργασίες ανταποδοτικά προς τους πολίτες όσον αφορά την ίδρυυση, τα δίκτυα ίδρυυσης. Καταργήσαμε λοιπόν το ειδικό τέλος του 80% μετά από 10 και πλέον έτη, αλλά παράλληλα έπρεπε να εφαρμοστεί μια νέα πολιτική, ένα νέο τιμολόγιο σε τελείδες προκειμένου να διασφαλιστεί ανταποδοτικότητα. Γιατί όπως θα γνωρίζετε, τα μοναδικά έσοδα στις ΔΕΙΑ ανά την Ελλάδα είναι τα τέλη που εισπράττει από τους λογαριασμούς που εκδίδει. Οπότε με αυτά τα τέλη της εισπράξης θα πρέπει να καλύπτονται οι δαπάνες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ίδρυυση. Και έχουν να κάνουν κυρίως με μικρά έργα, με τα ημερομίσθη, με τους μισθούς, γενικότερα με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Αυτή όλη η διαδικασία, αυτή όλη η απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ, η οποία εγκρίθηκε και από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, ουσιαστικά αναπροσαρμόζει, όπως είπα και πριν, τα τέλη ίδρυυσης, καταργεί το 80% με αποτέλεσμα στο τελικό τιμολόγιο να έχουμε σε όλες τις κατηγορίες, το 90% των κατηγοριών, μείωση στα τιμολόγια. Άρα θα δουν οι καταναλωτές μικρότερους λογαριασμούς πλέον. Θα δουν οι καταναλωτές λογαριασμούς χωρίς το ειδικό τέλος το 80% με αναπροσαρμοσμένα τα τέλη και μικρότερους λογαριασμούς. Ανάλογα με την κατηγορία, υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες ξεκινούν μπορεί να υπάρχει μια έκπτωση, ξέρω εγώ, 5-10% μέχρι τις μεγαλύτερες κατηγορίες που έχουν να κάνει με κάποια ειδική επαγγελματική κατηγορία της σταυλαμοθήκης που φτάνουν σε ποσοστό 40 και 30 και 45%. Εξαρτάται από την κατανάλωση, εξαρτάται από την κατηγορία του τιμολογίου που έχουμε, εξαρτάται αν είναι στο ορεινό όγκο, αν είναι στο παιδινό όγκο. Σε όλα όμως τα επίπεδα υπάρχει μείωση, είτε λιγότερη είτε μεγαλύτερη. Κύριε Καμπύλη, πάμε και σε ένα ακόμα θέμα που αφορά στα ΚΕΠ στην περιοχή σας, όπου πλέον η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει και μέσω βιντεοκλήσης. Πολύ σωστά, η εξυπηρέτηση πλέον στα ΚΕΠ του Δήμου μας, στο ΚΕΠ μάλλον, γιατί ένα έχουμε στο Δήμο μας, στο ΚΕΠ του Δήμου μας μπορεί να γίνει και με βιντεοκλήση. Υπήρξε συνεννόηση και θα ευχαριστήσουμε και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Διακυβέρνησης μάλλον και υπήρξε ενδιαφέρον μεγάλο από εμάς προκειμένου να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα στο MyCape Live όπου ουσιαστικά μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται απομακρυσμένα μέσω βιντεοκλήσης. Εκπαιδεύτηκε υπάλληλος του ΚΕΠ του Δήμου μας. Η υπηρεσία αυτή τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 23 Δεκάτου μαζί με άλλους 40 Δήμους. Είχαν προηγηθεί και κάποιοι άλλοι Δήμοι και στόχος του Υπουργείου είναι να ενσωματωθούν όλα τα ΚΕΠ όλων των Δήμων όλης Ελλάδας. Ουσιαστικά όλοι οι πολίτες μας και όχι μόνο οι πολίτες του Δήμου μας, όλοι οι πολίτες όλης Ελλάδας μπορούν μέσω της πλατφόρμας να ετηθούν ραντεβού, να κλείσουν ραντεβού τις ώρες λειτουργίας των ΚΕΠ από τις 8 έως τις 2 όλες τις εργάσιμες μέρες
και με τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας κάμερας και μικροφόνου να εξυπηρετηθούν μέσω βιντεοκλήσης από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ. Πλέον Είναι όλοι κάτι πολύ και σημαντικό. μέσω κινητού, νομίζω ότι όλοι πλέον, όλοι Πολύ έχετε σωστά και μέσω κινητά κινητού, μέσα. σε οποιοδήποτε σημείο είμαστε. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής και ιδιαίτερα τώρα λόγω των περιορισμών που ισχύουν, να περάσουμε στην νέα ψηφιακή εποχή και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους δημότες μας, όλους τους πολίτες μας, από οποιαδήποτε σημείο είναι παγκοσμίως, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, προκειμένου να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό, να ζητήσουν πληροφορίες και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. Υπάρχει μια διαδικασία, εισέρχεται ο πολίτης στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή με τους κωδικούς της εφορίας και από εκεί αιτείται ραντεβού και τη στιγμή που είναι το ραντεβού μπορεί με την κάμερα να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων του και να ζητήσει πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να εξυπηρεθεί από το ΚΕΠ. Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Επειδή είμαστε, ξέρετε, και ένας Δήμος μεγάλος σε γεωγραφική έκταση, υπάρχουν ορεινές κοινότητες. Στόχος μας είναι να το βελτιώσουμε και να εγκαταστήσουμε και σε υπολογιστές στις κοινότητες, στα κοινοτικά γραφεία των ορεινών κοινοτήτων, προκειμένου να μπορούν να απευθύνονται και στους προέδρους και να εξυπηρετούνται και οι πολίτες, οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι εξοικειωμένοι, μπορεί να μην έχουν τον εξοπλισμό που απαιτείται, προκειμένου να υπάρχει εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως. Αυτό θα το δούμε άμεσα, κύριε Καμπύλη, το να τοποθετηθούν υπολογιστές σε αυτά τα γραφεία προκειμένου. Είναι στόχος μας και μέσω των προσκλήσεων του Αντώνη Στρίτσης να το επιδιώκουμε, να δούμε είτε είναι διάφορα άλλα μηχανήματα είτε με υπολογιστές. Στόχος μας είναι να υπάρξει εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση σε όλους τους δημότες του Δήμου μας. Κύριε Καμπύλη, κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους δημότες σας και στους πολίτες γενικότερα, γιατί πλησιάζουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων και ξέρουμε όλοι ότι είναι επιβεβαρημένη η ψυχολογία των πολιτών. Υπάρχει αβεβαιότητα για το αύριο και πόσο μάλλον για την επόμενη μέρα, όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα, το πώς θα είναι αυτή η κανονικότητα. Θέλω λοιπόν να στείλετε το δικό σας μήνυμα και εν ώψη των Χριστουγέννων. Πλησιάζουν, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, στις γιορτές των Χριστουγέννων. Δυστυχώς δεν θα είναι οι γιορτές όπως έχουμε συνηθίσει, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τονίζουμε από την αρχή είναι ότι προτεραιότητα είναι η δημόσια υγεία, προτεραιότητα είναι η υγεία μας. Οπότε αυτό το μήνυμα που έχουμε να δώσουμε στους πολίτες μας είναι ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Το ξέρω είναι δύσκολο. Ακολουθεί ουσιαστικά μια μεγάλη γιορτή μετά το Πάσχα που και αυτή ήταν με περιορισμούς. Πρέπει όμως να κάνουμε υπομονή. Πρέπει να υπακούσουμε στις οδηγίες των αρμοδίων, γιατί στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε όλη αυτή την υγειονομική κρίση και το επόμενο διάστημα να είμαστε δίπλα να βρεθούμε με τους δικούς μας. Θα υπάρχει χρόνος να βρεθούμε με τους δικούς μας, με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε υπομονή, προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία όλων μας και να μπορούμε το επόμενο διάστημα, το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο να τους συναντήσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να το ρισκάρουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και σίγουρα, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, η υγειονομική κρίση σιγά σιγά θα περάσει. Αυτό που θα μείνει πίσω, συμφωνώ μαζί σας, θα είναι και σε κοινωνικό επίπεδο η κρίση, αλλά και σε οικονομικό. Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά του Δήμου να σταθούμε δίπλα σε όλους αυτούς που το έχουν ανάγκη. Και το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε σε οικογένειες που παλιότερα δεν το είχαν ανάγκη, με τη διανομή τροφίμων και γενικότερα με την υποστήριξη, με το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, με κάποιες επιπλέον υπηρεσίες που παρέχουμε. Mm-hmm. Αυτό θα κάνουμε και τις επόμενες μέρες, αυτό σχεδιάζουμε να κάνουμε και τις επόμενες μέρες. Όποιος πολίτης οτιδήποτε χρειαστεί μπορεί να καλύψει το Δήμο, να καλύψει την ειδική δομή που έχουμε δημιουργήσει και να μην αισθανθεί κανένας μόνος του. Μπορεί να περάσουν τις γιορτές ο καθένας στο σπίτι του χωρίς να είμαστε με όλο το οικογενειακό περιβάλλον και το φιλικό περιβάλλον που θα θέλαμε ή που θα είχαμε συνηθίσει να είμαστε μαζί, αλλά αξίζει τον κόπο, αξίζει την υπομονή να μην το κάνουμε προκειμένου να έχουμε δυνατότητα να τους δούμε το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες. Κύριε Καμπύλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.